Η πρώτη λοιπόν επέτειος είναι αυτή της νίκης κατά του φασισμού. Τη γιορτάζουμε εμείς χθες, στη Δύση, στην Ανατολή σήμερα. Δεν νομίζω ότι στην Κοκκινιά χρειάζεται να υπενθυμίσουμε τι πράγμα ήταν ο φασισμός και να υπενθυμίσουμε ότι αυτός υπάρχει ως κίνδυνος πάλι δυστυχώς και σήμερα. Έχει λοιπόν σημασία το ποτέ πια που λέμε. Η δεύτερη επέτειος που είναι σήμερα είναι η επέτειος της Ευρώπης. Εδώ θέλει μια προσοχή στο εξής. Εμείς θα μας ακούσετε και εγώ και νομίζω όλοι οι άλλοι ομιλητές θα κάνουμε μια σκληρή κριτική στην Ευρώπη έτσι που έχει γίνει σήμερα. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να θυμόμαστε ότι τη θέλουμε την Ευρώπη. Και τη θέλουμε την Ευρώπη βέβαια όχι όπως έχει καταντήσει, αλλάζοντας την, θα πω δύο κουβέντες γι' αυτό. Και γιατί τη θέλουμε. Πρώτον γιατί μόνοι μας ως χώρα, ακόμη και μεγαλύτερες χώρες, όχι μόνο η Ελλάδα, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Δεύτερον, επειδή παρόλα τα κουσούρια της, αυτή η Ευρώπη, κοιτάξτε γύρω σας, γεωγραφικά, νότια, δυτικά, στην Αμερική, στην Ανατολή, στον Νότο, παρόλα αυτά εδώ είναι καλύτερα. Γι' αυτό τρέχουν όλοι προς την Ευρώπη οι πρόσφυγες. Λοιπόν, αυτά τα δύο πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας όταν κάνουμε και θα κάνουμε πολύ σκληρή κριτική στο τι γίνεται σήμερα στην Ευρώπη. Είναι πολλοί ομιλητές και γι' αυτό εγώ θα περιοριστώ σε 5 τηλεγραφικά σχεδόν σημεία. Το ένα το ακούτε συχνά, αλλά νομίζω πρέπει να το επαναλάβουμε όταν είμαστε τόσο κοντά στην ημερομηνία των εκλογών, είναι ότι το ευρωπαϊκό διακύβευμα είναι πιο κρίσιμο από ποτέ. Δεν είναι κλισέ αυτό, γιατί δεν είναι αυτά που λέμε κάθε φορά. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι πρέπει να φράξουμε το δρόμο στην ακροδεξιά και τον εθνικισμό, που είναι σε άνοδο, σε επικίνδυνη άνοδο, και που εκτός από όλα τον κίνδυνο που αποτελούν για τη δημοκρατία, είναι και ένας παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει στη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό δεν είναι υπερβολή. Δεύτερον, γιατί πρέπει, θέλουμε, να ιτηθούν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της λιτότητας, των ακραίων ανισοτήτων, του ξυλώματος του κράτους προνοίας, αυτές ακριβώς που πλήττουν τους εργαζόμενους, καθιστούν την Ευρώπη αποθητική. Ο νέος κόσμος, όταν βλέπει μια τέτοια Ευρώπη, σου λέει δεν τη θέλουμε αυτή. Κακώς το λέει, αλλά είναι λογικό να το λέει. Και εκτρέφουν βέβαια την ακροδεξιά. Η ακροδεξιά σε μεγάλο βαθμό προκαλείται από την ίδια την πολιτική των κυρίαρχων δυνάμεων. Θέλουμε λοιπόν μια Ευρώπη που να δίνει έμφαση στην εργασία, στην ανάπτυξη και στην αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη είναι κεντρικό στοιχείο που ακριβώς η δεξιά, η ακροδεξιά φυσικά ακόμη περισσότερο, υποτιμά ή εγκαταλείπει εντελώς. Και όμως είναι η βάση για της Ευρώπης. Άρα, χρειαζόμαστε αντιφασιστική ενότητα, σε αυτό την πιο πλατιά, ακόμη και με τους δημοκράτες δεξιούς. Όμως όχι στη βάση πολιτικών, ας πούμε, του νεοφιλελευθερισμού, οι οποίες ακριβώς αντί να χτυπάνε την ακροδεξιά, κινδυνεύουν να τη φέρουν μια ώρα αρχίτερα στην εξουσία. Δεύτερον, το ευρωπαϊκό αυτό διακύβευμα μας αφορά άμεσα. Αλλά η Νέα Δημοκρατία, περίεργο γιατί είναι το κόμμα βέβαια του Κωνσταντίνου Καραμανλή, είναι το κατεξοχήν φιλοευρωπαϊκό κόμμα ιστορικά, την υποτιμά εντελώς. Ας δούμε πρώτα γιατί την υποτιμά. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία είναι λίγο άβολα με την ευρωπαϊκή της ιστορία και με το παρόν της. Γιατί? Πρώτον, γιατί έχει κακές παρέες, το ξέρουμε όλοι. Οι σύντροφοί τους στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στην Ευρώπη είναι μορφές πολλές από αυτές που είναι πολύ αμφιλεγόμενες, για να μην πω ακροδεξιές πολύ συχνά. Να θυμηθούμε τον Όρμπαν, να θυμηθούμε τον Κούρτς, να θυμηθούμε ακόμη βέβαια και τον Βέμπερ, ο οποίος πάει να γίνει και επικεφαλής. Δεν αισθάνονται λοιπόν πολύ βολικά να προπαγανδίζουν για αυτούς τους ανθρώπους. Δεύτερον, η Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα εντελώς απομονωμένη στην Ευρώπη από όλους και από τους δεξιούς στο Μακεδονικό. Πώς θα το κάνουμε? Στο Μακεδονικό η Ευρώπη σύμπασα είναι με τον Τσίπρα. Ακόμη και αυτοί που είναι ταξικά πολιτικά εντελώς αντίθετοι.
Τρίτον, και ίσως και το κυριότερο, γιατί οι πολιτικές του, μέσα στο Λαϊκό Κόμμα, οι πολιτικές του και οι πολιτικές των κομμάτων του, είναι συχνά οι πολιτικές αυτές που εμάς ως χώρα δεν μας συμφέρουν. Είναι αντίθετες τα συμφέροντά μας. Η λιτότητα, η κατάσταση αυτή γύρω από το χρέος μας κτλ. Όλα αυτά προέρχονται κυρίως από τη δεξιά. Και βέβαια και όλη η ιστορία, η σκληρή στάση στο προσφυγικό, που βλέπει με μεγάλη ανοχή το να μετατραπεί η χώρα μας σε αποθήκη ψυχών. Και αυτό από τη δεξιά κυρίως προέρχεται. Και την ακροδεξιά εννοείται πρώτα απ' όλα, αλλά και από την ίδια τη δεξιά. Μάλιστα. Η παράλυση και η διάλυση της Ευρώπης θα έπληται σοβαρά και την Ελλάδα. Δεν είναι κάτι για τις Βρυξέλλες αυτά που λέμε. Είναι για μας εδώ. Το ίδιο και η συνέχιση αυτών των πολιτικών. Αντίθετα, μια αριστερή στροφή στην Ευρώπη μας συμφέρει πάρα πολύ, μεταξύ άλλων, και μιλάω τώρα εθνικά, όχι την αριστερά μόνο, διότι, παραδείγματος χάρη, θα αυξήσει τα περιθώρια να ασκήσουμε μια πολιτική δική μας με κοινωνικές ευαισθησίες κτλ. Να φύγουμε από τους περιορισμούς που μας έχουν επιβάλει με οι δανειστές κτλ. Τώρα, τρίτο σημείο. Βεβαίως, μπορεί ο Μητσοτάκης να μιλάει μόνο για δημοψήφισμα κτλ., δημοψηφισμικό χαρακτήρα, υπάρχει όμως και εθνική διάσταση. Αυτές οι εκλογές θα είναι πρόγραμμα για τις βουλευτικές του Οκτώβρη. Και άρα αυτό έχει και μια σημασία να παρενθέσει ότι η χαλαρή ψήφος θα ευνοήσει μια ενδεχόμενη νίκη της Νέας Δημοκρατίας τον Οκτώβρη. Γι' αυτό από σήμερα δεν πρέπει να την έχουμε. Εδώ το διακύβευμα είναι αρκετά σαφές κατά τη γνώμη μου. Θα μείνει η χώρα αριστερά, και τι σημαίνει αυτό, να μείνει αριστερά, να επιβραβεύσουμε με μια κυβέρνηση που έχει επιδείξει σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κοινωνική και δημοκρατική ευαισθησία. Τελευταία περίπτωση έχουμε τα μέτρα προχθές. Και που βέβαια έχει δείξει και μια υπευθυνότητα και σοβαρότητα στην εξωτερική πολιτική, η πρέσπες. Την οποία οι άλλοι τη θυσιάσανε για εσωκομματικές ισορροπίες. Ενώ η δική μας η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παραμέρισε ακόμη και τις ισορροπίες του με τον πρώην εταίρο της, έδειξε θάρρος για να ακολουθήσει μια εθνικά συμφέρουσα και υπεύθυνη πολιτική. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ή θα έχουμε την παλινόρθωση των δυνάμεων πρώτα απ' όλα που μας φέραν ως εδώ. Γιατί κοντεύουμε να το ξεχάσουμε αυτό. Δεν είναι ο Τσίπρας που έκανε αυτό. Δεν βρεθήκαμε εκεί από τον Τσίπρα. Βρεθήκαμε εκεί από τα δύο μεγάλα κόμματα την τελευταία δεκαετία, για να μην πω και για ορισμένες δεκαετίες. Δεύτερον, η πολιτική τους, το είπα και πριν, υπόσχεται και άλλα δεινά για τους εργαζόμενους. Αυτή η πολιτική νεοφιλελεύθερη. Με στοιχεία νεοφιλελεύθερη και άλλα στοιχεία, δεν είναι μόνο νεοφιλελεύθερη. Και βέβαια αυτή η εναλλακτική, γιατί η εναλλακτική δεν είναι το ποτάμι, ξέρω εγώ, ή το κοινάλ καν, είναι μια νέα δημοκρατία που πηγαίνει όλο και περισσότερο προς τα δεξιά. Για να μην πω προς τα ακροδεξιά. Τέταρτο σημείο. Είναι αναγκαία η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Γιατί είναι αναγκαία? Πρώτον, γιατί μην έχουμε αυταπάτες και η αριστερά έχει κρίση. Σε όλη την Ευρώπη, όχι. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να πηγαίνουμε χωρισμένα. Χωριστά. Πρέπει να πάμε μαζί, διότι μόνο έτσι θα έχουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, στην επικράτηση, στην συνέχιση της κυριαρχίας αυτών των δυνάμεων που περιέγραψα πριν. Σε αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο παίζει πρωτοπόρο ρόλο. Πρωτοστατεί στην προσπάθεια της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων, σοσιαλδημοκρατικών, αριστερών, πρασίνων, και μάλιστα πλάι μου έχω τον Παπαδημούλη, ο οποίος έχει παίξει ένα εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στο να αρχίσει να διαμορφώνεται μια τέτοια ενότητα. Αλλά βέβαια και στην Ελλάδα έχουμε, μια πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία το τελευταίο καιρό έχει γίνει όλο και πιο σαφής και ισχυρή, να υπάρξει ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων στην Ελλάδα. Εγώ συμμετέχω σε αυτήν την κίνηση γέφυρα. Μην λέμε μεγάλα λόγια, δεν είναι η γέφυρα η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, είναι ένα πρώτο βήμα. Και εμείς θέλουμε, μέσα από αυτή που θα συνεχιστεί και μετά από τις εκλογές, να υπάρξει μια μεγαλύτερη ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Σήμερα αυτό φαίνεται δύσκολο, γιατί έχουμε ένα κοινάλ, ένα Πασόκ, το οποίο λέει η στρατηγική ήττα της
του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο τι σημαίνει, στρατηγική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, μην κοροϊδευόμαστε. Θέλω να ελπίζω όμως ότι όταν πιστούν από τις εκλογές ότι η συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ είναι όνειρο απατηλό, θα υπάρξουν και άλλες σκέψεις. Εμείς εκεί θα είμαστε να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ευρύτερη ενότητα. Τέλος, για να τελειώσω, πέμπτο σημείο, είμαι βέβαιος ότι και οι άλλοι σύντροφοι εδώ θα μιλήσουν γι' αυτό, δύο λόγια για τα μέτρα, τα προχθεσινά. Πρόκειται για ένα μεγάλο γεγονός που έγινε προχθές και ακούμε ότι αυτό είναι προεκλογική δημαγωγία, δηλαδή τι ήταν αχρίαστα, όπως είπε ο κύριος Βέμπερ περίπου. Όχι, γιατί λένε θα τα ψηφίσουν, άρα εκεί κάτι δεν πάει καλά. Και βέβαια πετάνε την μπάλα στον εξώστη. Κάψανε το μάτι για δεύτερη φορά, αυτή τη μεγάλη τραγωδία την εκμεταλλεύονται χυδαία, γίνανε παπαράτσι για κότερα, ένα σωρό πράγματα, όλα θα ακούσουμε εκτός από το διακύβανο το πολιτικό. Αυτή είναι η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας που δείχνει και μια γύμνια. Τα μέτρα, ας είμαστε σοβαροί, ήτανε με μια χώρα που υποφέρει επί 10 χρόνια, σχεδόν 10 χρόνια από σκληρή λιτότητα, τα μέτρα και μάλιστα μέτρα που ευνοούν τα φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας μας, ήτανε κάτι παραπάνω από απαραίτητα, ανεξάρτητα από εκλογική συγκυρία. Δεύτερον, και αυτό έχει τη σημασία του, αυτά τα μέτρα τα αντέχει η οικονομία μας. Γιατί τα αντέχει? Γιατί η κυβέρνηση αυτή διαχειρίστηκε τα τελευταία χρόνια σωστά την οικονομία. Και αυτό το ξέρουν και στην Ευρώπη. Μπορείτε να ακούσετε εκεί διάφορες γκρίνιες, έχουν να κάνουν με τα κομματικά τους συμφέροντα. Βασικά όμως το ξέρουν. Άρα, όχι μόνο δεν υπάρχει πρόβλημα με το να γίνονται αυτά τα μέτρα τώρα που είναι προεκλογική περίοδος, αλλά ίσα ίσα υπογραμμίζουν την κοινωνική ευαισθησία μιας αριστερής κυβέρνησης και γιατί ακριβώς πρέπει να φροντίσουμε αυτή η αριστερή κυβέρνηση να παραμείνει.